Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κύριε Παπαδόπουλο, τι κάνετε? Καλημέρα από το Λίμπερο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είστε καλά? Εντάξει, όσο καλά μπορούμε να είμαστε με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, ναι, και εμείς τα σχολιάζαμε πριν από λίγο. Εντάξει, έχουμε μια συμφωνία που δεν ξέρουμε τώρα αν είναι συμφωνία ή τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Σίγουρα θα πάντως... ελπίσουμε θα πάνε καλά τα πράγματα. Ναι. Θα είναι σίγουρα κάτι επώδυνο. Κύριε Παπαδόπουλο, καταρχάς, επειδή ασχολείστε πολλά χρόνια, είστε και αντιπρόεδρος στη Football League. Θέλουμε να μας δώσετε τα φώτα σας, καταρχάς για το αυτό που κυνηγάει ο Άρης εδώ και 2,5 μήνες, ουσιαστικά από τότε που τελείωσε στις 17 Μαΐου το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να αγωνιστεί δηλαδή του χρόνου στη Football League. Έτσι με το χέρι στην καρδιά και με τη γνώση των κανονισμών και με τη θέση σας ως αντιπρόεδρος στη Football League, ο Άρης θα παίξει του χρόνου στη Football League? Ναι, το πιστεύω ότι θα παίξει στην Football League, δεν το πιστεύω, απλώς είμαι σχεδόν σίγουρος. Γιατί έχει και ηθικά και νομικά το δικαίωμα να προσδοκά ότι θα τοποθετηθεί στην Football League. Mm-hmm. Αυτό το προβλέπει ξεκάθαρα ο καλεσμός αγώνων ποδοσφαίρου. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί, εφόσον έχει την νομιμότητα με το μέρος του, να τον αδικήσει κανένας. Mm-hmm. Δεν ανησυχείτε ή δεν συμμερίζεστε, αν θέλετε, την ανησυχία έτσι και αρκετό του κόσμου του Άρη για το γεγονός ότι άλλαξε ο κάποιος συγκεκριμένα το άρθρο 4, εκείνο το επίμαχο άρθρο, ναι, ναι, για την αναπλήρωση των ομάδων? Κοιτάξτε, να σας πω, βέβαια πιστεύω ότι στα ραδιόφωνα δεν είναι σωστό να κάνεις νομικές αναλύσεις, ναι, αλλά θα προσπαθήσω με πολύ συνοπτικό τρόπο να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι. Υπήρχε ένα πρωτάθλημα 2014-2015. Ναι, σωστά. Σε αυτό το πρωτάθλημα ο Άρης κατατάχθηκε δεύτερος. Mm-hmm. Αυτό το πρωτάθλημα διοργανώθηκε υπό το καθεστώς του ΚΑΠ που ίσχυε. Ίσχυε ένας κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου. Βεβαίως. Με αυτόν τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου προβλέπονται οι ρυθμίσεις για την τύχη του Άρη και κάθε ομάδας που συμμετείχε στο 14-15 στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν το άρθρο 4 όριζε ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό, που στη Football League είναι ο προκαθαρισμένος 20, ναι, ο αριθμός των θα συμπληρωθεί από την αμέσως κατώτερη κατηγορία με ισάριθμες ομάδες. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Άρα, εάν βρεθούν 20 ομάδες που δικαιούνται να παίξουν στη Football League, τότε εφόσον αυτές δικαιούνται να παίξουν, δεν θα παίξει ο Άρης. Αν όμως κάποιες δεν δηλώσουν συμμετοχή και ως εκ τούτου λοιπόν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 20 με τον οποίο πρέπει να γίνει το επόμενο πρωτάθλημα της Football League, τότε ο ΚΑΠ προβλέπει ότι θα ανέβουν από κάτω, από την κατώτερη κατηγορία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Το 20 δεν αλλάζει ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Mm-hmm. Αυτό το λέει πάλι ο ΚΑΠ, mm-hmm, έχει μια διάταξη στο άρθρο 7, mm-hmm, που λέει ότι απαγορεύεται αυξομοίωση του αριθμού των ομάδων που προβλέπει η προκήρυξη, εάν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του πρωταθλήματος που έληξε. Δηλαδή, αν η προκήρυξη του αριθμού Β' Εθνικής Football League του 14-15 δεν προέβλεπε τι θα γίνει αν δεν συμπληρωθούν οι 20, τότε το 20 ισχύει. Ναι. Άρα λοιπόν, εξακολουθούμε να λέμε ότι με 20 θα γίνει. Mm-hmm. Υπάρχει κι άλλη μία, mm-hmm, ρύθμιση στο 27 του ΚΑΠ, mm-hmm, που λέει ότι οποιαδήποτε αυξομοίωση που πρέπει να προβλέπει η προκήρυξη θα ισχύει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Να το πούμε πιο σωστά, τη μεθεπόμενη, τη σεζόν, ναι, 16-17. Δηλαδή στην ουσία τη μεθεπόμενη. Mm-hmm. Έτσι, οι δε προαγόμενες ομάδες θα έρθουν από τον πίνακα κατάταξης του πρωταθλήματος που έληξε της αμέσως κατώτερης κατηγορίας με τη σειρά κατάταξης. Mm-hmm. Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε, mm-hmm, χωρίς να επιμείνουμε στα νομικά, είναι καθαρό ότι η Β' Εθνική του χρόνου θα παίξει με 20 ομάδες, mm-hmm, ότι αν δηλώσουν οι 4 ομάδες που έφτιαν από την Α, δεν υπάρχει περιθώριο να αγωνιστεί ο Άρης. Ναι. Αν όμως δεν δηλώσουν, είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί. Και άρα λοιπόν, ως προς αυτό το σημείο, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σοβαρή δεύτερη γνώμη. Μάλιστα. Και λέω σοβαρή, γιατί τώρα γνώμες στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ όλοι. Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί ακούσαμε και διάφορα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, κύριε Παπαδόπουλο, να λένε διάφορα τις προηγούμενες μέρες επ' αυτού και να ερμηνεύουν όπως θέλετε τον κανονισμό. Εντάξει, δυστυχώς όμως τον κανονισμό θα τον ερμηνεύσει το τακτικό διοικητικό δικαστήριο που αποτελείται από δικαστές. Mm-hmm. Και οι δικαστές εφαρμόζουν νόμους, γιατί αν δεν εφαρμόζουν νόμους οι δικαστές, υπάρχουν νόμοι και για αυτούς. Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Πάντως να ρωτήσω κάτι άλλο, να κάνω λίγο το σύγχρονο διάβολο. Γιατί τέτοια πρεμούρα της ΕΠΟ, που ήταν και λίγο φωτογραφική, αν θέλετε να αλλάξει το άρθρο 4 έτσι ξαφνικά. Μπορείτε να την εκτιμήσετε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή, είναι έτσι όπως το λέτε. Ναι. Πιστεύω ότι γενικότερα υπάρχει μια τάση μείωσης των ομάδων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι.
γιατί η οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα δεν επιτρέπει πάρα πολλές ομάδες. Έχουν ένα πλάνο να γίνει κάποτε η Α εθνική με 14 ομάδες και η Β με 16. Να. Και άρα λοιπόν προσπαθούν μέσα από ρυθμίσεις να επιβάλλουν de facto την πολιτική αυτή, δηλαδή τη λογική της μείωσης των ομάδων. Δεν θέλω να είμαι κακόπιστος, δεν θέλω να σκέφτομαι δηλαδή ότι μπορεί να έγινε για τον Άρη, δεν αποκλείω τίποτε, αλλά εκείνο που λέω είναι ότι δεν με ενδιαφέρει και πώς σκέφτονται. Με ενδιαφέρει τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος, τι προβλέπει η λογική και τι προβλέπει ο ΚΑΠ. Είπατε, επικαλεστήκατε πριν από λίγο το τακτικό διαιτητικό δικαστήριο. Άρα αυτό ο Άρης δεν μπορεί να το αποφύγει, έτσι δεν είναι, είναι το μόνο βέβαιο. Είναι μονόδρομος και υπάρχει η νομολογία του τακτικού διαιτητικού δικαστηρίου. Δηλαδή πριν 2 χρόνια η Football League είχε μια προκήρυξη με την οποία έπρεπε να παίξει με 28 ομάδες σε 2 ομίλους. Ναι. Θεωρήσαμε τότε οι ομάδες, μεταξύ των οποίων και η δική μου, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να παίξουμε με 22. Εφόσον υπήρχε δυσκολία στο να συμπληρωθεί ο αριθμός 28. Προσέφυγαν ομάδες που είχαν βγει στη γάμα εθνική 7ες και 8ες, κερδίσαν το τακτικό διαιτητικό, ήρθαν στη Β' εθνική και μερικές από αυτές συνεχίζουν να είναι Β' εθνική ακόμα. Έτσι είχε ανέβει τότε ο Πανηλιακός, η Ζάκηθος, ο Βατανιακός, δεν θυμώ ποια άλλη, η Γλυφάδα. Ναι, σωστά. Ναι. Ο Άρης πότε θα πρέπει να προσφύγει στο διαιτητικό? Δώστε μας έτσι ένα χρονοδιάγραμμα του τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, οι διαδικασίες νομίζω θα κινηθούν από εδώ και πέρα με μεγάλη ταχύτητα. Mm. Δηλαδή, θα γίνει η επικύρωση βαθμολογίας της Α εθνικής εφόσον λύθηκαν τα πειθαρχικά προβλήματά τους. Λύθηκε της Κέρκυρας όμως, δεν λύθηκε ακόμα. Λύθηκε. Αφού δεν αποστάθηκε ο φάκελος, τελείωσε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα κάνουν επικύρωση και νομίζω θα κάνουν και κλήρωση αύριο. Ναι. Μετά από αυτό θα δοθεί μια προθεσμία στις ομάδες που υπεβιβάζονται 2-3 ημερών το πολύ από τη δική μας λίγκα να δηλώσουν αν θα παίξουν Β' εθνική. Mm-hmm. Εάν δηλώσουν δεν θα παίξουν Β' εθνική, θα διαπιστωθεί με απόφαση του διοικητικού μας συμβουλίου ότι οι ομάδες της Β' εθνικής, αυτές που δηλώσαν τέλος πάντων, είναι 16-17 πόσες θα είναι. Και μετά ταύτα μπορεί ο Άρης να προσφύγει στο τακτικό διοικητικό, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εκαθαρίσει το τοπίο. Άρα ο Άρης θα πρέπει να περιμένει δηλαδή τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου της Football League να τα πάρει και να πάει να προσφύγει στο διοικητικό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει και μέχρι την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είναι τελειωμένα τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας. Mm-hmm. Και σας το ρωτάω αυτό γιατί προφανώς και θα έχετε ενημερωθεί ότι υπάρχει και μια γενική συνέλευση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα στον Άρη θα γίνει στον Εραστέχνη την επόμενη Δευτέρα. Άρα και θα είναι σημαντικό να γίνει και να ξέρει ο κόσμος πάνω κάτω προς τα που πάει το πράγμα. Πιστεύω ότι την επόμενη Δευτέρα τα πρακτικά της Λίγκας θα είναι στη διάθεση του νομικού επιτελείου του Άρη. Mm-hmm. Συνομιλήσατε με τον κύριο Κάλλα στο τελευταίο διάστημα αρκετές φορές. Είναι αλήθεια ότι σχέση δεν είχατε, δεν τον ξέρατε τον άνθρωπο προηγουμένως. Πώς προέκυψε αυτή, έτσι, αυτά? Όχι, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο με το οποίο μου γνωστοποίησε ότι ήθελε να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον του Άρη. Ναι. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, αλλά παρατηρούσα γενικότερα ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 6 μήνες, ο Άρης έχει μια τρομερή αξιοπιστία και τρομερή φερεγγιότητα. Ναι. Και με ενδιαφέρει να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Mm-hmm. Διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα και για το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως έχει όραμα για τον Άρη. Ναι. Τον ενδιαφέρει συνολικά ο Άρης. Mm-hmm. Να είναι καλά τα τμήματα του ΑΣ, να είναι καλά η ΠΑΕ και το κυριότερο να διαμορφώσει υποδομές που θα επιτρέψουν τον Άρη να γίνει ένας ισχυρός παίκτης στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να μην είναι μία ακόμα ομάδα αλφαθητικής, να είναι μία σπουδαία ομάδα αλφαθητικής. Ναι. Και θεωρεί λοιπόν, έχοντας και μια αμερικάνικη νοοτροπία, ότι αν δεν επενδύσεις τεράστια ποσά σε υποδομές, δεν μπορείς να κάνεις μακράς πνοής προγραμματισμό. Ναι. Αυτό με εντυπωσίασε και με εντυπωσίασε κυρίως η δυνατότητα που έχει οικονομικά να υλοποιήσει αυτά. Δηλαδή συζητώντας μαζί του, του παρουσίασε κάποιες δυσκολίες του ποδοσφαίρου μας. Και εκείνο που κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, στο μυαλό του η πιθανότητα να κάνει πίσω ή να σκεφτεί ή να φοβηθεί, διότι έχει φοβερό οικονομικό background. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν ξέρει ο κόσμος το μέγεθος του οικονομικού του Κάλλας. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τη σεμνότητά του. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ πιστικός. Mm-hmm. Και εμένα προσωπικά με ενθουσίασε. Ξέρετε, εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ναι, γνωστό. Έχω αυτό. Δει σπουδαίους παράγοντες, τους έχω γνωρίσει όλους. Ναι. Όταν λέω ότι με ενθουσίασε, αυτό έχει ένα σημαντικό βάρος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ενθουσιάζομαι εύκολο, ότι είμαι ευκολόπιστος, δικηγόρος είμαι. Mm-hmm. Πραγματικά νομίζω ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπου
που χρειάζεται να ήρθε και να παραμείνει στο ποδόσφαιρο. Πιστεύετε δηλαδή ότι η οικονομική του επιφάνεια μπορεί να υποστηρίξει ένα project, όχι μόνο φυσικά της Football League αλλά και της Super League? Γιατί ξέρετε, υπάρχει από την άλλη πλευρά, το αντιλαμβάνεστε νομίζω, πάμε σε μια, ας με επιτραπεί η έκφραση, μάχη μεταξύ Αρβανιτίδη και Κάλλας, που εκπροσωπούν και κάτι διαφορετικό. Ένας είναι κάτι άφθαρτο, κάτι όπως μας λέτε και εσείς, καινούριο, αμερικάνικο, έτσι είναι ο αμερικανοφερμένο, και από την άλλη ένας παραδοσιακός παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το background του οικονομικού του Κάλλας. Έχω ενημερωθεί απολύτως για τα μεγέθη τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει και σας λέω ότι ο Άρης θα είναι με τον Κάλλας ένας πολύ πολύ σημαντικός πόλος στο ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι μια ομάδα που θα χρειάζεται συμμαχίες, δηλαδή να ταχτεί με κάποιον από τους λεγόμενους ισχυρούς, ίσα ίσα που θα μπορεί να είναι αυτάρκης και από μόνος του ισχυρός πόλος εξουσίας στο ποδόσφαιρο. Αυτό ξέρω πολύ καλά τι λέω και γιατί το λέω και αν πραγματικά ισχύει. Νομίζω ότι θα έχει έναν Άρη ισχυρό πόλο, αυτάρκη, αξιοπρεπή και αυτοδύναμο. Δεν θα είναι θυγατρική κανενός ο Άρης με τον Κάλλας. Θα έχει δικό του μέγεθος. Εσείς μιλήσατε για κάποιο είδους συνεργασία. Είναι γνωστό ότι είστε αντιπρόεδρος στη Football League και έχετε πολλά χρόνια ανασχόληση με το ποδόσφαιρο. Ξέρετε έτσι και τον τρόπο που λειτουργεί. Θα είστε ενδεχομένως ο άνθρωπος του Άρη, εφόσον φυσικά ο κύριος Κάλλας επιλεγεί από την Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, στα όργανα εκεί στην ΕΠΟ και στη Football League. Κοιτάξτε, αυτά θα τα συζητήσουμε από κοντά. Προς στιγμή μου παρουσίασε τον τρόπο που σκέφτεται, το πλάνο που έχει, μου ζήτησε να συνδράμω σαν αντιπρόεδρος της Λίγκας στην προσπάθεια του Άρη για να ανέβει στην Football League. Γενικότερα έδειξε να τον ενδιαφέρει η συζήτηση μαζί μου. Από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω, δεν είμαστε σε θέση να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε οργανώσει καμία συμφωνία. Έχουμε μια συζήτηση η οποία εμένα προσωπικά με ενθουσίασε. Άρα θα περιμένετε, τον περιμένετε προφανώς και εσύ να έρθει στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, να μιλήσετε μαζί του. Μιλάω κάθε μέρα μαζί του και πολλές ώρες. Έχει φοβερή αγάπη για αυτό που προσπαθεί να κάνει. Έχει πλάνο και για τον ΑΣ. Έχει πλάνο και για την ΠΑΕ. Τον κύριο Καλατζίδη προφανώς τον γνωρίζετε από τα χρόνια που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Το Δημήτρη. Ναι. Το Δημήτρη τον γνωρίζω σαν προπονητή και θέλω να πω ότι προπονητικά ο Δημήτρης είναι από τους όχι ταλαντούχους, από τους πιο όριμους προπονητές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η προπόνησή του είναι, χρησιμοποιεί επιστημονικά εργαλεία, είναι ένας προπονητής σύγχρονος. Εγώ επιδίωξα σαν πρόεδρος του Πειρικού, τις καλές εποχές δηλαδή, να τον φέρω στον Πειρικό, αλλά τότε δεν μπορούσα να τον φέρω, διότι δεν ήθελε να έρθει εκεί, ήταν στη Βέρεια, είχε ένα συναισθηματικό δέσιμο με τη Βέρεια. Είναι ένας προπονητής ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να πάει ψηλά τον Άρη. Από εκεί και πέρα αναγκάζεται τώρα να κάνει και δουλειές, επειδή λείπει ο κ. Κάλλας, ο αδερφός του, στις οποίες δεν μπορεί να αξιολογηθεί, γιατί δεν είναι ούτε διοικητικός παράγων, ούτε πρόεδρος, ούτε επενδυτής, είναι προπονητής. Νομίζω ότι θα ασχοληθεί με αυτό που ξέρει και το ξέρει καλύτερα από πολλούς. Ναι, αλλά λένε πολλοί, κύριε Παπαδόπουλο, ότι ωραία, εντάξει, είναι ένας καλός προπονητής. Αυτό νομίζω ότι το έχουν πιστοποιήσει και οι παίκτες που έχουν συνεργαστεί μαζί του, ότι είναι γνώστης του αντικειμένου. Αλλά λένε και κάποιοι άλλοι, μα δεν κατάφερε να βγάλει την ομάδα από τη ΓΑΜΑ Εθνική απευθείας πρώτη. Εντάξει, κοιτάξτε, πέρσι η ομάδα νομίζω ότι είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις και διοικητικές και προπονητικές. Νομίζω ότι η προσαρμογή στη ΓΑΜΑ Εθνική ήταν δύσκολη για τον Άρη. Και ως εκ τούτου ήρθε αργά η αντίδρασή του. Δεν κατάφερα να τη βγάλει αγωνιστικά, διότι στο τέλος της επαφής το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνιστικό, δεν παίζεις μόνος σου, έπαιζαν και άλλες ομάδες. Εκείνο το οποίο πιστεύω όμως είναι ότι έχει βγάλει ομάδες από τη Β' στην Α, το δρομολόγιο του παρατησμού του ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει 3-4 ανόδους μέχρι τώρα, νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί καθόλου με τον Άρη να πάει στη Σούπερ Λίγκα. Μάλιστα. Άλλωστε, παίζει πάρα πολλές φορές σημαντικό ρόλο και το budget. Και είμαι σε θέση να σας πω ότι το budget για το ποδοσφαιρικό τμήμα της επόμενης περίοδου από τον κύριο Κάλλας θα είναι εντυπωσιακά φιλόδοξο και μακράν των μεγεθών της υπόλοιπης κατηγορίας. Ναι, ενδεχομένως θα ανακοινώσει και ο ίδιος περισσότερα πράγματα στη Γενική Συνέλευση. Ναι, έτσι θα γίνει και έτσι πρέπει να γίνει. Για το πλάνο του. Κρατάμε την αισιοδοξία σας, κύριε Παπαδόπουλο, ότι ο Άρης, όπως και να έχει, μέσω του διαιτητικού θα παίξει στη Football League. Μας είπατε ότι θα συμπτυχθούν οι ημερομηνίες, λογικά θα πάμε όσο το δυνατό πιο σύντομα σε αποφάσεις. Άρα οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι καθοριστικές από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Έτσι είναι ακριβώς, Αλέξη, και εκείνο που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι τον Άρη γενικά ως αθλητικό μέγεθος στην Ελλάδα πρέπει να το σέβονται.
όταν έχει την ομοιότητα με το μέρος, πρέπει να το σέβεται δύο φορές. Ναι. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν μπορεί κανένας να τον αδικήσει. Mm. Αυτό σου το λέω και σαν παράγοντας, αλλά σου το λέω και σαν δικηγόρος. Είμαι σίγουρος και έχω εμπεδωμένη πεποίθηση ότι ο Άρης θα παίξει τη Football League. Mm. Και σου λέω ότι εφόσον η συνέλευση των μελών κρίνει ότι πρέπει να πορευθεί με τον Γκάλας, να ετοιμάζεστε για μεγάλη απογείωση του Άρη. Πολύ αισιόδοξο. Ναι, είμαι αισιόδοξο, αλλά είμαι έμπειρο. Έχω κάνει 8 ομάδες και μπορώ να αξιολογήσω το project. Να, και αν με επιτρέπετε και ένα προσωπικό σχόλιο για το φινάλε, για το τέλος. Ο Άρης έχει αδικήσει, νομίζω, τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ. Ο ίδιος ο Άρης έχει αδικήσει τον εαυτό του και δεν έχει αντιληφθεί για το μέγεθος το οποίο κουβαλάει. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Συμφωνώ 100%. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλά, εσείς, γεια.